όλοι τους αναγνωρίζουν ως δεδομένο ότι η υγεία σήμερα είναι ένα εμπόρευμα. Να θησαυρίζουν δηλαδή τα παράσιτα της ιδιωτικής υγείας, αλλά το δημόσιο σύστημα να λειτουργεί με ιδιωτικονομικά και αυτοκριτήρια. Η αποστροφή που προκάλεσε σε όλους μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που σαν σύγχρονος φασίστας Μέγκελε μίλησε για το ασύμφορο της περίθαλψης καρκινοπαθών είναι μόνο ένα το κρατούμενο. Αλήθεια όμως, τόσο ξένες είναι οι δηλώσεις αυτές προς τις πολιτικές που εφάρμοσαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ποιος έκλεισε στην Ελλάδα πάνω από δέκα νοσοκομεία και ποιος τα κράτησε επίσης κλειστά. Ποιοι κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια που εκτοξεύονταν οι δαπάνε υγεία για το λαό μα. Ποιο αύξησε τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη και ποιο τέλο πάντων από όλα αυτά τα κόμματα που έχουν υποτίθεται ρεαλιστικέ προτάσει όταν ο λαός αντιμετώπιζε την πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας, στήριξε, για παράδειγμα, την πρόταση του ΚΚΕ για επίταξη εδώ και τώρα του ιδιωτικού τομέα υγείας που θησάβριζε πάνω στις πλάτες και στα λεφτά των εργαζομένων.